σημείο είναι η κριτική και η αυτοκριτική. Πώς βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση σήμερα, τι έφτεξε στο ΣΥΡΙΖΑ και ενώ συγκέντρωσε στην ίδρυσή του τις ελπίδες του λαού, ενώ συντύψε ένα συμβόλαιο με το λαό για την απαλλαγή από τα μνημόνια και τις ταινιακές συμβάσεις, κατάφερε σε πολύ σύντομο διάστημα μετά την ανάληψη της εξουσίας να μετατραπεί σε ένα μνημονιακό συστημικό κόμμα. Συντρόφοι και σύντροφοι, λεγόμενοι 89, κάναμε προσπάθεια να σκεφτούμε στα αίτια της ΙΤΑΣ. Γιατί αυτή η ΙΤΑ δεν είναι η ΙΤΑ της σχετικής ομάδας, είναι πρωτίστως δικιά μας ΙΤΑ και των ελπίδων που εναπέθεσε ο λαϊκός κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε λοιπόν σκεφτεί ορισμένες πλευρές που δικαιολογούν αυτή την πραγματικότητα, μάλλον την ερμηνεύουν. Θα πω πολύ συνοπτικά και θα ζητούσα να ενημερωθείτε από αυτό το κείμενο που κυκλοφορεί σε πολλές λύσεις. Το πρώτο κείμενο προχωρούσε με μεγάλη ταχύτητα σε καθημερινά τετελεσμένα, μη αφήνοντας χώρο να ανατραπούν, αλλά και χωρίς να συναντήσει στα βήματα αυτά που ήταν συγκεκριμένα μεγάλες αντιστάσεις. Οι αντιστάσεις ήταν περιθωριακές, έτσι ο καθένας που αντιδρούσε μπορούσε να μπει στο περιθώριο αυτού του κόμματος. Και βέβαια, παρότι είμαι από αυτούς που έχω αρθρογραφήσει, μάλιστα η Ίσκρα επανειλημμένα έχει παρουσιάσει αυτά τα άρθρα, στο απόλυτο δικαίωμα να συγκροτεί μια ομάδα τάση, ρεύμα. Δεν μπορεί να απαγορευτεί αυτό. Ξέρουμε ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα υψηλού ρίσκου και γι' αυτό τραγικό. Δεν μπορούμε δια της αφωνίας να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα της αμεροληψίας αλλά και της αυτοσυγκράτησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν τα ρεύματα ιδεών και οι τάσεις γίνουν κλειστά συστήματα, πάβει να υφίσταται το κοινό επίδικο. Πάβει να υφίσταται το κόμμα, ο κοινός σκοπός, το ενιαίο σχέδιο για το οποίο θα μιλήσω α, και το ενιαίο και κοινό σχέδιο όλων, σχέδιο β. Το δεύτερο σημείο είναι ότι μετά από την πρώτη περίοδο των μνημονιακών αγώνων 2010-2012, που η ηγεσία μας είχε αφήσει την ησυχία μας και κάθε μέρα είμαστε σε μια πλατεία, σε μια κινητοποίηση, σε ένα δικαστήριο, και υπήρξαν προφανώς αυτοί οι μεγαλειώδεις αγώνες, ο ΣΥΡΙΖΑ αναδιπλώθηκε μετά το 27%, ακολούθησε πολύ χαλαρά τα κινήματα πλην τις καθαρίστριες που ήρθαν μετά και βεβαίως συμμετείχε και στο κίνημα της ΕΡΤ, αλλά υπήρξε διστακτικό σε άλλα κινήματα, όπως τα κινήματα που έγιναν στις συγκοινωνίες, στους σχολικούς φύλακες, δεν θέλω να τα παρεκκλήσω. Κυρίως όμως απεφάνθη και πρότεινε στην κοινωνία ότι τώρα το θέμα θα λυθεί κοινοβουλευτικά. Με μία πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή θα γίνουν τα πάντα. Η σύγκρουση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σύγκρουση με το ελληνικό κατεστημένο, με το οικονομικό σύστημα, όπως τα περιέγραψε ο Γιάννης Ομιλιός. Ήταν λοιπόν μία περίοδο στην οποία σταδιακά και ανεπαισθήτως συνετελέστη αυτό το οποίο φάνηκε στη συνέχεια. Από το ΣΥΡΙΖΑ, από το διακύβευμα μνημόνιο, όχι μνημόνιο, πήγαμε στο διακύβευμα μνημόνιο, η άτακτη χρεοκοπία μέσα από την εξάμηνη διαπραγμάτευση με όρους μαθητευόμενων μάγων. Και εν τέλει, κυβέρνηση της αριστεράς ή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πάση θυσία, ακόμα και μετά με υπογραφή μνημονίου, γιατί στο κάτω-κάτω οι αριστεροί έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας και μπορεί να είναι καλύτεροι διαχειριστές. Υπήρξε λοιπόν αυτή η αντίληψη του κυβερνητισμού και κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπονήθηκε ποτέ ένα ουσιαστικό σχέδιο α και κατ' επέκταση
πέρσι ένα ουσιαστικό σχέδιο Β. Το σχέδιο Β δεν είναι δουλειά της πλατφόρμας του Λαφαζάνη ή ενός ατόμου. Πρέπει να αποτελεί συλλογικό σχέδιο ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Τι σημαίνει αυτό? Το σχέδιο επίσης χρειάζεται την ειδική επιστημονική γνώση, τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με επιμέρους αντικείμενα, αλλά κυρίως αποτελεί από τη μια βάση των κοινωνικών συμμαχιών των πληττόμενων τάξεων. Ο λαός δεν είναι μια χήμα κατάσταση, πρέπει να ονοματιστεί. Ποιες τάξεις πλήττονται από την καταστροφή της χώρας σήμερα? Δεν είναι όλες. Πώς μπορούν να συμμαχήσουν, σε ποια βάση? Και δεύτερον, στη σύγκρουση, τι έχουν να προσφέρουν? Γιατί για σύγκρουση πρόκειται και όχι για ένα περίπατο στους στενούς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόσο μπορούν να αντέξουν, πόσο μπορούμε να πάμε με όπλα εναντίον του αντιπάλου στη διαπραγμάτευση σύγκρουση και αν τα όπλα αυτά δεν αποδώσουν, πόσο έτοιμος είναι ο ενημερωμένος λαός για να προχωρήσει τη ρήξη με την Ευρωζώνη. Όλα αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχήματα, όχι ρητορικές απόψεων που έχει ο καθένας και δεν θα μπορέσουν και στο μέλλον να γίνουν αν δεν πάρουμε στα σοβαρά το ότι καλός ή κακός, παρά την ενδεχόμενη ανεπάρκειά μας, η απελευθέρωση των λαϊκών τάξεων και η απελευθέρωση της χώρας με την έννοια της μειωμένης λαϊκής κυριαρχίας και κυριαρχίας που υφίσταται σήμερα. Η απεμπλοκή από όλα αυτά προϊονίζεται μία επανάσταση. Λυπάμαι, η επανάσταση είναι μία συγκρουσιακή κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Άρα πρέπει να ετοιμαστούμε για να δώσουμε μία πραγματική σύγκρουση και σε αυτό χρειάζεται η συμμετοχή αυτοπροσώπων των λαϊκών τάξεων. Το δεύτερο σημείο μετά την κριτική είναι το μεγαλειώδες όχι της 5ης Ιουλίου. Πρόκειται για μία αυθεντική λαϊκή εξέγερση. Η λαϊκή εξέγερση δεν κρίνεται από το χρόνο που διαρκεί. Κρίνεται από το ότι ο λαός αυτοπροσώπος και όχι επειδή εμείς κάναμε επιτροπές που κάναμε και το παλέψαμε, πήρε την υπόθεση της τύχης του, δηλαδή του όχι, στα χέρια του. Πέρασε από το ρουβίκονα του ναι, των πιέσεων, του φόβου, της περιφρόνησης, απέκτησε αξιοπρέπεια και κατάφερε μέσα σε πολύ δυσμενές συνθήκες να κερδίσει, να δώσει αυτό το ποσοστό. Αυτό βέβαια το ποσοστό την επομένη δόθηκε στους αντιπάλους φορά για μια συμφωνία μνημονιακή, δηλαδή μετατράπηκε σε ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λαός αυτός αισθάνεται και εμείς μαζί του, όχι εμείς δεν είμαστε κάτι άλλο, αισθάνεται πληγωμένος, απογοητευμένος, πιστεύω και οργισμένος, άρα και δύσπιστος. Δεν μπορούμε σε αυτό το λαό να μιλάμε από καθέδρας. Οι πρωτοπορίες που γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει κάθε στιγμή και εν τέλει είναι σε θέση να το διαφωτίσουν. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι οι άνθρωποι που παράγουν και αγωνίζονται, που αυτοί έφτιαξαν τα κινήματα, που αυτοί συντηρούν τη χώρα με τη δουλειά τους και το μόχθο τους, είναι αυτοί που δεν την απελευθερώσουν. Είναι αυτοί που θα απελευθερώσουν τους εαυτούς τους και θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια καινούρια πραγματικότητα, ένα δεύτερο σχέδιο υπέρ των λαϊκών τάξεων και σε σύγκρουση με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ελληνικές άρχουσες τάξεις. Χωρίς το λαό δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Τώρα, συναντηθήκαμε σήμερα εκπρόσωποι, ας το πω, και χήμα κόσμος, είμαστε διάφοροι, δεν έχει σημασία, από ορισμένες οργανώσεις που είναι κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφοι και συντρόφισσες που είμαστε πάρα πολύ κοντά ιδεολογικά, η ΑΡΑΝ, η ΑΡΑΣ, η ΚΟΕ, το ξεκίνημα,
μέλη της κίνησης των 53 που εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά της νεολαίας. Κάναμε μία συζήτηση και θέλω να σας πω τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης πολύ κωδικά. Σημείο 1. Ό,τι κάνουμε τώρα έχει σχέση με την επόμενη μέρα. Σημείο 2. Θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας σχέσεις και στο μέλλον, ανεξάρτητα από την ιδιαίτερη στάση που θα κρατήσει κανείς την απόχρωση σε αυτή τη συγκεκριμένη μάχη, γιατί για μάχη πρόκειται τη μάχη των εκλογών. Λοιπόν, μια και το μέλλον διαρκεί πολύ, θέλουμε να κρατήσουμε αυτές τις σχέσεις, γιατί έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Ακόμα και αν τα πράγματα μπορέσουμε με παρεμβάσεις να γίνουν καλύτερα, δεν θα μπορέσουν να τεθούν στις 3 εβδομάδες όλα τα μείζωνα θέματα που πρέπει να κατακτήσουμε για να έρθουμε σε ρήξη με το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, όπως και με το σύστημα της πολιτικής εξουσίας και με το σύστημα των καπιταλιστών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες που μίλησαν υπήρξαν κριτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο έχει εμφανιστεί σήμερα το εγχείρημα της λαϊκής ενότητας, το οποίο σφραγίζεται πρωτίστως από το αριστερό ρεύμα. Είναι προφανώς και το επαναβεβαιώνω εξαιρετικά σημαντικό το όχι των βουλευτών βουλευτριών. Αν δεν είχε υπάρξει αυτό το όχι, στο κοινοβούλιο και κατ' επέκταση σε αυτό που εισπράττει ο κόσμος, θα είχε επιβληθεί άκρα του τάφου σιωπή. Αυτό όμως, το μεγάλο όχι, δεν αποτελεί άλοθη, ώστε πολύ γρήγορα να συγκροτηθεί ένα κόμμα αρχηγοκεντρικό, βουλευτοκεντρικό και με κύριο προσανατολισμό στο κοινοβούλιο. Γιατί όπως ξέρουμε, βεβαίως, και προσωπικά είναι του δημοκρατικού δρόμου στο σοσιαλισμό, αλλά αυτό δεν ταυτίζεται με τον εκλογικό δρόμο. Και επίσης σήμερα, παρά τις προσπάθειες της ζωής, το κοινοβούλιο έχει απολέσει και τα κόμματα έχουν απολέσει τεράστιο μέρος από τη δύναμή τους. Σήμερα όλη η εξουσία, όλη η κυριαρχία συντελείται στο κράτος, όχι ειδικά στα κόμματα που έχουν κρατικοποιηθεί. Η ιδεολογία παράγεται στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους. Τα κοινωνικά συμφέροντα διαμεσολαβούνται μέσα στο κράτος. Επομένως, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για το πώς θα μετακινήσουμε από το κράτος την εξουσία και την οργάνωση στην κοινωνία. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι για μας πάρα πολύ σημαντικό το πώς αυτό που δημιουργείται σήμερα θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για ένα κίνημα κοινωνικό και πολιτικό του όχι, για αυτό που από την ιστορία θα ονομάζαμε ΕΑΜ και από το μέλλον και το παρόν θα ονομάζαμε πλατείας. Δεν είναι απαραίτητο να προετοιμάσουμε τα πάντα. Να υπάρχουν εξαγγελίες, θέσεις από τα πάνω. Πρέπει να πούμε πράγματα λίγα και σοβαρά και να προετοιμάσουμε, να τα πούμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουν κατατεθεί στην λαϊκή ενότητα όλες οι προτάσεις για τη δημοκρατική συγκρότηση. Πρέπει απλώς να ακολουθηθούν. Και από την επομένη των εκλογών, με συμμετοχή στις συνοικίες, στις πόλεις, στα χωριά, στους χώρους δουλειάς, αυτό το λαϊκό μέτωπο, το όχι μέχρι τέλους, να αποκτήσει σάρκα και οστά, να γίνει πληθυντικό κίνημα για να μπορέσουμε πραγματικά με το λαό να καταφέρουμε αυτά τα οποία επαγγελόμαστε και απέναντι στα οποία έχουμε και εμείς και ο λαός ιτηθεί.